Γεια σα, καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 28 έκτο 2022 και τα κορυφαία κρυπτο είναι τα εξή. Θα ξεκινήσουμε από τι χώρε μα με τη Ρωσία να επιταχύνει τι προσπάθειε για το ψηφιακό ρούβλι. Συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή η Ρωσία διεξάγει δοκιμή για το ψηφιακό ρούβλι σε 12 διαφορετικέ τράπεζε και αυτό αποκαλύπτει τι προθέσει να ξεκινήσει το πιλωτικό πρόγραμμα καταναλωτών τον Απρίλιο του 2023 και όχι το 2024 που ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Να πούμε ότι το ψηφιακό ρούβλι είναι μια απάντηση για τον μπαν που έχει φάει η Ρωσία από το SWIFT και έρχεται ω απάντηση στου G7. Οι G7 είναι 7, οι 7 ισχυρότερε χώρε στον κόσμο και οι 4 από αυτέ μπάναραν το χρυσό τη Ρωσία. Συγκεκριμένα, οι Ηνωμένε Πολιτείε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και ο Καναδά μπάναραν το χρυσό τη Ρωσία. Που η Ρωσία είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα χρυσού, αν δεν κάνω λάθο. Και αυτό το πράγμα ωφελεί και το Bitcoin, την εικόνα του Bitcoin. Γιατί. Όπω φαίνεται, το χρυσό μπορεί να τον πανάρει άμα οι χώρε συνεργαστούν. Το bitcoin πώ θα τον καταλαβαίνετε. Και έτσι το bitcoin φαίνεται ότι όντω είναι πολύ καλύτερο από το χρυσό και σπρώχνει φυσικά και τη Ρωσία στο να εξελίξει πιο γρήγορα το δικό της CBDC. Και θα πάμε και στην Ευρώπη που η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να απαγορεύσει το interest rate στα stablecoin. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα tweet του κυρίου Patrick Hansen, που είναι επικεφαλής στρατηγικής της DeFi στο Unstoppable Finance, λέει ότι οι νομοθέτες θα θέσουν υψηλές ρυθμιστικές απαιτήσεις για τους εκδότες όλων των stablecoin, χωρίς να γίνεται κάποια εξαίρεση αν είναι αλγοριθμικά ή είναι τα κλασικά stablecoin. Και πέρα από αυτό, οι νομοθέτες θέσουν νόμους για τα NFT και ο στόχος είναι φυσικά η προστασία των καταναλωτών και ο στόχος είναι επίσης οι πλατφόρμες NFT να αποκτήσουν ειδικέ άδειε και να μην είναι ξέφραγκα αμπέλια να μπορεί να ανοίγει ο καθένας ό,τι θέλει. Και όλα αυτά θα ανακοινωθούν στις 30 Ιουνίου όταν θα γίνει η συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αναρωτιέμαι τι άλλο θα βγει από αυτή τη συνεδρία. Και συνεχίζουμε στα ανταλλακτήριά μα με την Binance στη Βραζιλία, που την είχαμε δει να συνεργάζεται με την Banco Capital, και αυτή η εταιρεία να είχε σταματήσει όλε τι αναλήψει και τι καταθέσει στην Binance Βραζιλία λόγω κάποιων νόμων στη Βραζιλία. Η Binance είπε ότι δεν θα συνεργάζεται με αυτή την εταιρεία πλέον και θα ξεκινάει να συνεργάζεται με την LATAM Getaway, που είναι μια εταιρεία επεξεργασία πληρωμών και οι αναλήψει και οι καταθέσει Fiat θα επανέλθουν σύντομα σύμφωνα με δηλώσει τη εταιρεία. Και θα πάμε και στην Coinbase που η Goldman Sachs υποβαθμίζει τη μετοχή τη Coinbase και προβλέπει ότι θα υπάρχει μείωση εσόδων στην Coinbase κατά 60%. Και αυτό είναι το δεύτερο χτύπημα που τρώει η Coinbase αφού τι προηγούμενε μέρε η εταιρεία αξιολόγηση Moody's είχε και αυτή υποβαθμίσει τη μετοχή τη. Και θα πάμε και στα νομίσματά μα με το Harmony που το είχαμε δει τι προηγούμενε μέρε να έχει φάει ένα hack 100 εκατομμυρίων δολαρίων στο Horizon Bridge και πλέον ο έχει μεταφέρει τα 36 εκατομμύρια από αυτά σε τρει συναλλαγέ στο Tornado Cash για να αποκρύψει τα ίχνη του. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια συναλλαγή που είχε κάνει αξία 22 εκατομμυρίων δολαρίων που είναι από το πορτοφόλι του στο Tornado Cash από την Big Shield Alert. Αυτό το συγκεκριμένο Twitter. Και θα πάμε και στο Voyager. Το οποίο Voyager το είχαμε δει να έχει δανείσει 350 εκατομμύρια δολάρια σε USDC στην 3 r Capital καθώ και 15.250 bitcoin. Και στι 22 Ιουνίου και στι 24 Ιουνίου έπρεπε όλα αυτά τα χρήματα που έχει δανείσει στη 3RO Capital να τα πάρει πίσω, αλλά φυσικά δεν έχει δει φράγκο. Και το μόνο που θα κάνει, όπω είχαμε ανακοινώσει, είναι να κάνει μια ειδοποίηση αθέτηση πληρωμή ότι δηλαδή η 3RO Capital δεν έχει επιστρέψει τα χρήματα όπω είχε συμφωνηθεί. Και αναμένουμε να δούμε τι δικαστικέ πλέον εξελίξει που θα έχει η 3RO Capital με το Voyager. Και θα πάμε να δούμε και λίγο την αγορά η οποία είναι για άλλη μια μέρα σταθερή. Το Bitcoin έχει κάνει μια ελαφρή πτώση κάτω από τι 21.000 δολάρια, αλλά όπως λέω σε αυτά τα επεισόδια μέχρι να γίνει κάτι πιο εντυπωσιακό είμαστε σε sidewave ακόμα, λίγο πάνω, λίγο κάτω και εμείς περιμένουμε τα νέα εξελίξεις για να δούμε για το πού μπορεί να κοιμαθεί η κρύπτο αγορά. Και αυτά ήταν το κορυφαία νέα για κρύπτο, σήμερα 28 έκτος του 2022. Να σας ενημερώσω το περιεχόμενο που ακολουθήσατε είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία επέμβαση να αποτελεί επενδυτική συμβουλή, μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ εγγραφείτε στο κανάλι, αφήστε ένα like και ένα σχόλιο, τα οποία σχόλια να απαντηθούν. Episódio. Να είστε όλοι καλά, καλή σας μέρα.